Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από την απλή παρατήρηση ότι ο Υπουργός, παρά τον ήρεμο του τόνου και της διατύπωσης των σκέψεών του, δεν απέφυγε τα στερεότυπα. Τα γνωστά στερεότυπα του κακού παρελθόντος σε σχέση με το λαμπρό παρόν και το ευίωνο μέλλον, των κακών προηγουμένων κυβερνήσεων σε σχέση με τη λαμπρή τωρινή διακυβέρνηση που επιλύει προβλήματα, διορθώνει σφάλματα, οδηγεί την πατρίδα σε ένα καλύτερο μέλλον. Βέβαια, στην προσπάθειά του αυτή, η οποία πρέπει να πω, το παρατήρησε και το Προεδρείο, κατανάλωσε όχι μόνο το σύνολο του χρόνου του, αλλά υπερδιπλάσιο σχεδόν χρόνο από αυτό που προβλέπει ο κανονισμός, χωρίς να λεχθεί ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη για αυτό το νομοθέτημα. Ανοίγω παρένθεση για να πω, δεν έχω ξαναδεί, κύριε Υπουργέ, υπουργός να λέει επί του νομοθετήματος, θα σας μιλήσω στη δευτερολογία μου. Συνήθως οι υπουργοί ομιλούν επί αυτού το οποίο εισηγούνται. Εδώ λοιπόν έχουμε κενά δαιμόνια. Αποδώσατε στη Νέα Δημοκρατία ευθύνες, έτσι εν τη ρήμη του λόγου σας, για 60 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία, ως γνωστόν, ιδρύθηκε το 1974. Προφανώς, σε επόμενη ομιλία σας, θα μας αποδώσετε ευθύνες για τον Χαρίλαο Τρικούπη, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Περικλή και, δεν ξέρω, μπορεί να φτάσετε στον Κλισθένη, στο Σόλωνα και ούτω καθεξής. Φαντάζομαι ότι κάπου στους πελασγούς που εμφανίζεται το ελληνικό γένος, θα σταματήσετε. Δεν θα ευθυνόμαστε εμείς και γι' αυτό, δεν θα ευθυνόμαστε για την κάθοδο των δωρεών. Θα σταματήσετε κάπου εκεί. Πάμε λοιπόν. Ο κύριος Χατζηδάκης βέβαια είχε την τιμητική του. Κάθε δεύτερη δεν είναι στην αίθουσα για να σας απαντήσει. Συνήθως δεν αναφερόμαστε σε απόντες, αλλά πρέπει να σας πω ότι το μόνο που δεν είπατε είναι, γιατί παρατήρησα ότι αναφερθήκατε σε ένα γεύμα το οποίο παραχωρήθηκε και κατά τη διάρκεια του γεύματος είπε και έκανε και έρανε. Το μόνο που δεν μας είπατε είναι τι υπήρχε στο μενού αυτού του γεύματος στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα άλλα για το παρελθόν μας τα είπατε. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα πάω εκεί. Μετά, πάμε λίγο να δούμε αυτή η υπέρλαμπρη κυβέρνηση, η οποία παραλαμβάνει όλο αυτό το ασύλληπτο χάος των 60, 100, 200, 1000 ετών. Τι μας εισηγείται σήμερα, τι μας λέει, τι είναι αυτό το οποίο φέρνει στην εθνική αντιπροσωπεία σαν λύση σε ένα, εδώ μην κοροϊδευόμαστε, υπαρκτό και αναγνωρισμένο πρόβλημα. Η καθυπερβολή αναφορά του Υπουργού στο παρελθόν, η προσπάθειά του να υγειοποιήσει το παρόν και το μέλλον για τις επίρρυψεις ευθύνων στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι εμείς στη Νέα Δημοκρατία και ο εισηγητής μας, ο κ. Καραμαλής προηγουμένως, δεν αναγνωρίζουμε ότι υπήρχαν θέματα. Άλλωστε, στην ανάλυση που έκανε ο κ. Καραμαλής στην υπάρξη νομοθετική ρύθμιση, αναφέρθηκε σε προβληματικό παρελθόν, για το οποίο έγιναν προσπάθειες και μερικές από αυτές δεν επέτυχαν. Αλλά να δούμε αυτή η κυβέρνηση εδώ, που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, όλα τα ξέρει, όλα τα διορθώνει. Τι εισηγείται. Με συγχωρείτε, σπανίως μιλάω στην Ολομέλεια από σημείωμα, αλλά εδώ εξαιτίας των πάρα πολλών αρχικών θα χρειαστεί να σκύβω από καιρού εις καιρών. Τι έχουμε λοιπόν εδώ. Αγοράζει το δημόσιο, αυτό εισηγείται ο κ. Υπουργός, τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Αυτό ονομάζει κρατικοποίηση έναντι ποιου τιμήματος, αγνώστου τιμήματος. Στο άρθρο 25 του νομοθετήματος έχει έναν ομιχλώδη τρόπο εδώ υπολογισμού του τιμήματος, τον οποίο υπονοεί ή λέει σότο βότσε, θα τα μαγειρέψω και θα είναι μηδέν. Από την άλλη όμως, αγνοεί σε αυτή την κυβέρνηση, αυτό είναι σύνηθες, το άρθρο 106 του συντάγματος, για το οποίο του κάνει και ειδική παρατήρηση η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και του λέει ότι αυτά τα κουτοπώνυρα, δεν το λέει έτσι, αλλά αυτή είναι η ουσία, δεν τα ξεχνάτε, διότι είναι προφανές ότι το τίμημα θα το προσδιορίσει η δικαιοσύνη. Και άρα αυτά τα μηδέν, η τίποτα ή κτλ. Που έχει στο μυαλό του, αν το έχει στο μυαλό του Υπουργός, ισχύουν μόνο στο πλαίσιο των ιδεολειψιών και των φαντασιοπληξιών αυτής της κυβέρνησης. Αφού λοιπόν κρατικοποιεί έναντι τιμήματος, το οποίο θα καταλήξουμε στα δικαστήρια και θα ξοπληρώσουμε τον ΟΑΣΤ, τι κάνει, τον θέτει σε καθάριση. Και δημιουργεί έναν άλλο φορέα, την ΑΣΥΘ, στην οποία αναθέτει το ίδιο έργο. Εκτός από αυτό, καταργεί το υφιστάμενο Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών, που επόπτευε τον ΟΑΣΤ, και συνιστά ένα νέο ρυθμιστικό φορέα, τον ΟΣΕΘ ΑΕ.
Έχουμε λοιπόν ούτε λίγο ούτε πολύ εκεί που καλά καθόμασταν και είχαμε ένα κάρο προβλήματα. Έρχεται ο Υπουργός και φτιάχνει δύο καινούρια νομικά πρόσωπα, το ένα πάνω από το άλλο. Και αφήνει και ένα τεράστιο πρόβλημα υποεκαθάριση στο παρελθόν και μια δικαστική διαμάχη ανοιχτή για το ελληνικό δημόσιο στο μέλλον. Έτσι. Αυτό είναι η αρχική προσέγγιση εξυγίανσης. Δεν μας στάνει αυτό το χάλι. Όλο αυτό, τα δύο καινούρια πρόσωπα, με τα δύο παλιά όπως είπαμε, τα υπάγει στην ΕΔΙΣ ΑΕ, που είναι η εταιρεία των συμμετοχών του Δημοσίου, η οποία υπάγεται στο ΕΣΥΠ, το γνωστό μας υπερταμείο του νόμου 4389 του 16. Δηλαδή, κάθε λεωφορείο που θα περπατάει στη Θεσσαλονίκη, θα κινείται, θα έχει από πάνω του 4 φορείς, 4 διοικητικά συμβούλια, 4 οργανισμούς και από την άλλη θα έχει μια αντιδικία από το προηγούμενο νομικό πρόσωπο για το οποίο θα τρέχουμε και δεν ξέρει κανείς πότε θα φτάσουμε και να ήταν μόνο αυτό. Η μακροπρόθεσμη λύση την οποία εισηγείται ο Υπουργός μετά από 24 λεπτά κατηγοριών για το παρελθόν, ποιο χρονικό ορίζοντα έχει? Θα μου πει κανείς 50 χρόνια, 100 χρόνια, αφού αναφέρθηκε 60 χρόνια πίσω, δεν θα έχει και 60 χρόνια μπροστά. 3 Δεκεμβρίου του 2019. Σωστά δεν τα λέω, 3 Δεκεμβρίου του 2019. Διότι έρχεται αυτή η έρημη κοινοτική οδηγία, την οποία υποτίθεται την ξέρουμε. Η 1370 του 2007 και λέει μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα ψάξε να βρεις εξαίρεση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με συγχωρείτε ειλικρινά, είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Αυτό που σας περιέγραψα αντέχει σε καμιά κριτική? Αφήστε το παρελθόν. Έχουμε παρελθοντολογήσει εδώ πέρα απεριόριστες ώρες όλοι μας. Μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι σοβαρό για το μέλλον? Και είναι δυνατόν το σοβαρό για το μέλλον της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας και των συγκοινωνιών της να είναι αυτό? Οι συγκοινωνίες δεν είναι δευτερεύον θέμα. Οι συγκοινωνίες συνάδουν και συσχετίζονται με το δικαίωμα της προσωπικότητας του ανθρώπου, τη δυνατότητά του να κυκλοφορεί, να είναι ελεύθερος, να κινείται και μάλιστα με ένα τίμημα το οποίο να μπορεί να το αντέξει, διότι άλλως έρεται η βασική του ελευθερία της κίνησης και άλλο το δικαιώματος της προσωπικότητας. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια του ισχύοντος συντάγματος, αυτή είναι η αλήθεια του ευρωπαϊκού δεδομένου. Αυτή την αλήθεια, με αυτές τις παραμέτρους, οφείλει να διαφυλάται κάθε κυβέρνηση η οποία τηρεί το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτή την αλήθεια εδώ την υπερασπιζόμαστε με αυτή την πρόταση? Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να λέγονται σήμερα, τον 21ο αιώνα, και να έχουμε ως δικαιολογία 60 ή 100 ή 200 ή 300 χρόνια στο παρελθόν? Για εξηγήστε μου, να καταλάβουμε δηλαδή. Όσο και αν προσέρχεται κανείς με καλή διάθεση, με θέληση να βοηθήσει, να συνεισφέρει, να ακούσει, να διαλεχθεί, να καταλήξει σε συνενέσεις, πώς μπορεί να το κάνει αυτό όταν η αντιμετώπιση της άλλης πλευράς, η αντιμετώπιση κυβερνητική, είναι πρώτον ένα ατέλειωτο κατηγορό? Δεν θα το πω, κύριε Υπουργέ, επικριτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα παρακαλέσω και εσάς δε και τα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία μετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι λίγο προσεκτικοί για πόσο αναφέρονται στο παρελθόν. Γιατί στην πραγματικότητα παθαίνουν διχασμό προσωπικότητος. Το δικό τους παρελθόν κατηγορούν. Διότι τα περισσότερα χρόνια από το 1974 και μετά το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση της χώρας. Και το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό αυτό που σήμερα είναι η χώρα. Αλλά δεν συζητάμε αυτό. Θέλετε να μην πάμε πίσω, πάμε στο αύριο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι το αύριο. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι μου κάνει και κάτι άλλο αληγινή εντύπωση και θέλω να σας το πω και να το μοιραστούμε. Κοιτάτε, αν θέλετε, το άρθρο 28, τις ποινικές διατάξεις εδώ. Πώς εξηγούνται αυτές τις ποινικές διατάξεις? Δημιουργείται εδώ. Κοιτάξτε, η χώρα έχει ένα συνολικό ποινικό δίκαιο. Το ποινικό δίκαιο της χώρας, πρέπει να σας πω, ο ποινικός της κώδικας, είναι ένα εξαιρετικό νομοθέτημα. Είναι ένα νομοθέτημα το οποίο προέρχεται από το ρωμαϊκό δίκαιο, μέσω και στην πραγματικότητα απεικονίζει προοδευτικό κομμάτι της γερμανικής επιστήμης με όλα τα νάματα του ρωμαϊκού δικαίου και του βυζαντινού. Το δικό μας ποινικό δίκαιο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κουρέλι. Κουρέλι, πραγματικά. Έρχεται εδώ λοιπόν και εισάγεται μια ειδική ποινική διάταξη η οποία λέει στο 2α του άρθρου 28, όποιος αποκρύπτει, αλλοιώνει, εκποιεί, αρνείται να παραδώσει ή παρακολεί αποσβεσθέντα ή αναπόσβεστα κινητά και ακίνητα πράγματα του ΟΑΣ, τιμωρείται με φυλάκιση έως 3 ετών, με χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 δραχμών, προσέξτε, και με στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων για 5 έτη. Τι είναι αυτό? Αυτό το ειδικό ποινικό αδίκημα εδώ, το οποίο αναφέρεται
και σε αποσβεστέντα και σε μη αποσβεστέντα. Ποιος το σκέφτηκε, κύριε Υπουργέ, έτσι ειλικρινά? Και όποιος το σκέφτηκε, μου εξηγείτε σας παρακαλώ ποιος σκέφτηκε και το ζήτημα της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων? Ξέρετε, με βάζετε στην εξής πονηρή σκέψη, και εδώ σκέψη σας εκφράζω, δεν έχω καμιά βεβαιότητα, ότι η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων έχει προφανώς να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι κάποιον θέλετε να εμποδίσετε, πιθανό να είναι υποψήφιος σε κάποιες δημοτικές εκλογές. Διότι αλλιώς 5 χρόνια στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για πλημέλημα, ξαφνικά, το οποίο δημιουργείται ειδικά εδώ πέρα, χωρίς εξήγηση, φοβάμαι ότι δεν μπορεί να είναι προϊόν νομοτεχνικής αθωότητος, η οποία πρέπει να σας πω δεν χαρακτηρίζει και την κυβέρνησή σας. Πίσω από ό,τι βλέπουμε υπάρχει πάντα μια άλλη πραγματικότητα και μια δεύτερη και μια τρίτη πραγματικότητα και ονείωτε και πέμπτη και έκτη πραγματικότητα και με την άδειά σας να πω ιστεροβουλία. Αλλά κύριοι συνάδελφοι, εσείς οι οποίοι κίνδεστε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για πέστε μου, εδώ αυτό το ειδικό αδίκημα με το οποίο τρώει κανείς 5 χρόνια στέρηση της δυνατότητάς του να ψηφίζει και να ψηφίζετε και να εκλέγετε, πώς το δικαιολογείτε? Πώς το δικαιολογείτε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ? Αφήνω ξανά τους Έλληνες, θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουν άλλη προσέγγιση. Εσείς πώς θα δικαιολογείτε, πώς θα το ψηφίσετε? Εάν αύριο το πρωί δηλαδή κάποιος διαμαρτυρόμενος πάει και τι κάνει, αρνηθεί να παραδώσει ένα λεωφορείο για οποιοδήποτε λόγο, εσείς θα πείτε ότι καλώς θα τιμωρηθεί με 3 χρόνια φυλακή, 10.000 πρόστιμο και 5.000 χρόνια στέρηση των πολιτικών των δικαιωμάτων? Αυτό θα είναι και λίγα. Είναι και λίγα. Πρέπει να βάλουμε κάτι παραπάνω. Να το πείτε στον κύριο Υπουργό ότι αυτό είναι επίοικες. Και έτσι θα έχουμε το νέο ποινικό δίκαιο ΣΥΡΙΖΑ. Με το οποίο όποιος αναπνέει, όποιος κινείται, όποιος διατυπώνει άποψη εναντίον των νομοθετημάτων ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει εν πάση περιπτώσει να τρώει ισόβια, επειδή έχουμε καταργήσει τη θανατική ποινή. Αλλιώς, εάν μπορούσαμε, θα τον εκτελούσαμε κιόλα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν θα θέλαμε σήμερα να έρθουμε εδώ, είμαι σίγουρος ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο εισηγητής μας, ο κ. Καραμαλής, και εγώ και οι μετέπειτα ομιλητές μας, ο κ. Καλαφάτης, ο κ. Γκιουλέκας, δεν ξέρω ποιοι άλλοι έχουν εγγραφεί, θα θέλαμε να προσέλθουμε εδώ να αντιμετωπίσουμε μια άλλη αντίληψη, κύριε Υπουργέ. Από κοινού να οδηγηθούμε σε κάποιες λύσεις και κάποιες συνενέσεις για ένα πραγματικό πρόβλημα της δεύτερης μεγαλύτερης σε μέγεθος, όχι κατά ανάγκη και σε σπουδαιότητα, ίσως σε σπουδαιότητα να είναι μεγαλύτερη πόλη της χώρας μας, της Θεσσαλονίκης. Δεν μας βοηθήσατε με το κείμενο του νομοθετήματός σας και λυπάμαι να σας πω ότι δεν μας βοηθήσατε και καθόλου με την αρχική τοποθέτησή σας. Δεν έχω πολλές ελπίδες για τη δευτερολογία σας, πρέπει να σας πω. Διότι υπάρχει η παλιά καλή ρητή αρχή ότι καλή μέρα φαίνεται από το πρωί. Άμα ξεκινήσει με σύννεφα, βροντές και βροχές, δύσκολα μετά βγαίνει ο ήλιος προς το μεσημέρι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή η ελπίδα είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο εγκαταλείπει το ανθρώπινο γένος, ίσως έχω ελπίδα για την δευτερολογία σας, αλλά πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πλέον τόσο σε εμάς, Νέα Δημοκρατία, όσο και στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, η μεγάλη μας ελπίδα είναι η αποχώρησή σας. Ευχαριστώ πολύ.